Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, Μαρίνα. Κάτσε. Ευχαριστώ. Η Αντωνέλα μου ζήτησε να σε βοηθήσω. Και θα το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ευγενικός. Αγαπάς αυτό το τόπο, Μαρίνα, ή έχεις φάκελο στην ασφάλεια? Τι εννοείται? Ενώ αν βράζει μέσα σου το αίσθημα του μολόν λαβέ. Του ελευθερία ή θάνατος. Του ήταν ή επιτάς. Αν έχεις μέσα σου τους 300 του Λεωνίδα. Κατάγομαι από το σούλι και με μακρινή εξαδέρφη της Τζαβέλενας. Για πράγμα μου κάνεις, Τζαβέλενα, Μαρίνα. Του κάνεις. Για ποιο πράγμα σας κάνω? Θα σου εξηγήσω. Σε αυτό το τόπο, Μαρίνα, κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν επιδρομές ξενοκίνητοι βάρβαροι. Πάνω λοιπόν που λες που λέγαμε να ησυχάσουμε, εμφανίστηκαν πάλι καμπόσια από δάφτους. Κοίταξε με στα μάτια, Μαρίνα. Κοίταξε τον στα μάτια, Μαρίνα. Τον κοιτάω. Για πες μου, βάλ' το χέρι σου στην καρδιά και πες μου, είσαι έτοιμη να θυσιάσεις το μυαλό σου, την ψυχή σου, για να πατάξουμε αυτούς τους ξενοκίνητους μαφιόζους? Θα πληρωθείς βέβαια. Πες μου, είσαι? Είμαι. Είναι. Οκ. Okay. Τι θα πεις, Μαρίνα? Μια βότκα. Και εμένα από τα ίδια. Ματιά συγκινημένος, Μαρίνα. Από την αγάπη σου για τον τόπο αυτό, σε προσλαμβάνω να τυλίξεις το μαφιόζο Νοβάλσκι. Αντωνέλα, δώσε προκαταβολή $500 στη Μαρίνα μετά. Εντάξει. Α, τι κάνετε ακόμα, παιδί μου. Αν έχεις κάποια αντίθετη γνώμη, να την πεις ελεύθερα. Εδώ έχουμε δημοκρατικό σύστημα. Που λένε κοινοβουλευτισμό. Αν έχεις λοιπόν καμιά αντίρρηση, να την πεις τον εαυτό σου και όταν είσαι μόνη σου. Γιατί εγώ συγχαίνομαι τις αντιρρήσεις και δεν δίνομαι να πω. Είσαι μια κατάσταση. Από κοντά σας. Με τα αριστερό, βότκα είναι.